Φωνές, ανησυχία και αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης για επιστροφή στα θρανία των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στις 21 Μαΐου. Οι χθεσινές ανακοινώσεις, αναφέρουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους έπιασαν εξαπίνης και η απόφαση ελήφθη χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση. Όπως δηλώνουν, πρώτο τους μέλημα είναι η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και γύρουν σειρά ερωτημάτων για τα μέτρα που θα εφαρμόζονται στα σχολεία στην βάση των πρωτοκόλων υγιεινής που τους απεστάλησαν. Θέλουμε ξεκάθαρα, πρωτίστως με τα πρωτόκολλα ασφάλειας, να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε. Εμείς βάζουμε κάτω την ετοιμότητά μας και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μελετούμε για να πάμε στις 21 του μηνός. Και οι ανησυχίες πρωτίστως εστιάζονται σε θέματα υγείας και πουθενά άλλου. Έτσι ώστε να λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η σχολική χρονιά, η βασανιστική πραγματικά σχολική χρονιά για όλους. Μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και γενικότερα την κοινωνία μας. Εμείς δηλαδή τι είμαστε τώρα και τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά. Είμαστε τα πειραματόζωα κάποιων που δεν έχουν μια ξεκάθαρη άποψη για να επιστρέψουμε. Ανησυχία για τους κινδύνους που εγκυμονεί η επιστροφή πέραν των 100.000 μαθητών στα σχολεία, έστω και εκ περιτροπής, εκφράζουν γονείς και μαθητές. Έχουμε έντονες ανησυχίες όσον αφορά την ορθότητα της απόφασης που πήρε η κυβέρνηση εχθές. Εντάξει, την έχουμε σεβαστεί, αλλά νομίζω, φίλοι, το Υπουργείο Παιδείας ή και η κυβέρνηση όλες αυτές τις ανησυχίες να τις απαντήσει. Και ο κάθε ένας από εμάς τους γονείς έχει το δικαίωμα να αφήσει τα παιδιά του στο σπίτι. Αν και η φίτηση είναι υποχρεωτική. Όμως, επίσης, έχουμε ξεκαθαρίσει χτες ότι οποιοδήποτε από τους γονείς δεν θα πάρει τα παιδιά του στο σχολείο, δεν θα επομιστεί οποιαδήποτε υποχρέωση. Γνωρίζουν επιτέλους πόσοι μαθητές, τι ώρα πρέπει να πάνε στο σχολείο, πώς θα πάνε σχολείο, τι θα γίνει ακριβώς με τις ευπαθείς ομάδες, θα κάνουν μαθήματα από το σπίτι αφού λένε ότι θα μείνουν στο σπίτι. Αλλά Λουμ στο μεταξύ προκλήθηκε και στις τάξεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων για το ζήτημα, καθώς κάποιοι εξ αυτών χαρακτήρισαν την απόφαση καθαρά πολιτική, διαχωρίζοντας την θέση τους και τονίζοντας ότι στις εισηγήσεις τους ήταν η επιστροφή στα θρανία των μαθητών των νηπιαγωγείων δημοτικών αλλά και της τρίτης λυκείου σε πρώτη φάση και αργότερα υπό προϋποθέσεις των υπόλοιπων μαθητών. Το απόγευμα η Επιτροπή με ανακοίνωση έσπευσε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ότι στις εισηγήσεις που κατέθεσε στην Διυπουργική Επιτροπή Διαχείρισης της Κρίσης του Κορονοϊού περιλαμβάνεται και η θέση για σταδιακή επαναλειτουργία των σχολείων υπό προϋποθέσεις. Σημειώνει παράλληλα ότι η διατήρηση των επιδημιολογικών δικτών που καθορίστηκαν στα επιθυμητά επίπεδα είναι προϋπόθεση για τις χαλαρώσεις σε όλους τους τομείς που προβλέπει η δεύτερη φάση της άρσης των απαγορεύσεων.